Τροποποίηση ένταξη των δικαιούχων καπνοπαραγωγών στο μέτρο 144. Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς του άξονα 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομείας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μόσχος Κορασίδης. Όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις, στο παράρτημα 1 της ανωτέρω απόφασης ένταξης δικαιούχων μέτρου 144 αντικαθίστανται οι σχετικές σειρές με τις αντίστοιχες του παραρτήματος της παρούσης λόγω θανάτου του δικαιούχου και ανάληψης του επιχειρηματικού σχεδίου του μέτρου 144 από αποκλειστικό κληρονόμο των δικαιωμάτων καπνού του θανόντος. Σημειώνεται πως οι νέοι δικαιούχοι που εντάσσονται στο μέτρο στη θέση των θανόντων δικαιούχων αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που ίσχυαν για τους αρχικούς δικαιούχους, όπως αυτές αναλύονται στην ανώτερο απόφαση της ένταξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάγωσε την έγκριση της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη λήξη της θητείας της το 2014 και επιδιώκει διευθέτηση του ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή, αν το θελήσει, μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία για την έγκριση καλλιέργειας μιας ποικιλίας σόγιας και 6 γενετικά τροποποιημένων ειδών αραβοσίτου, μεταξύ των οποίων και του ΜΟΝ 810, αλλά δεν θα το κάνει, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Υγείας, Τόνιο Μπόργκ. Οι εγκρίσεις καλλιέργειας πάγωσαν, πρόσθεσε. Προτεραιότητα του νέου Επιτρόπου Υγείας, Τόνιο Μπόργκ, είναι να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με βάση τις προτάσεις του προκατόχου του, εξήγησε. Οι εγκρίσεις για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στην Ευρώπη προκαλούν ένταση στη σχέση της Επιτροπής με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Πολωνία, έχουν υιοθετήσει ρήτρες διασφάλισης για να απαγορεύσουν την καλλιέργεια στο έδαφος τους, την καλλιέργεια εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων ειδών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μανουέλ Μπαρόζο, επιχείρησε να άρει αυτές τις ρήτρες διασφάλισης. Το σχέδιό του δεν έγινε δεκτό και το εγκατέλειψε. Τα τελευταία 14 χρόνια, μόνο 2 γενετικά τροποποιημένα είδη έχουν λάβει έγκριση για καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατάτα αμφλόρα της γερμανικής εταιρείας BASF, η οποία αποδείχθηκε εμπορική αποτυχία, και το καλαμπόκι MON 810 της πολυεθνικής Monsanto. Να σημειωθεί πάντως ότι περίπου 50 γενετικά τροποποιημένα προϊόντα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές και τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπους. Μικρή άνοδο σημειώνουν οι τιμές του ρυζιού στην παγκόσμια αγορά, παρά το γεγονός πως υπάρχει αρκετό προϊόν για να καλύψει τη δεδομένη ζήτηση, όπως αναφέρουν τα σχετικά για το θέμα διεθνή ειδησιογραφικά blogs. Η τάση αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τους αναλυτές, στην επιστροφή της ηρεμίας στην αγορά, μετά το σοκ που υπέστη από την απελευθέρωση των αποθεμάτων της Ταϊλάνδης. Όπως φαίνεται, οι ποσότητες θα διοχετευτούν με ήπιο τρόπο, αφού ήδη η αγορά βρίσκεται υπό την επίδραση της πλεονασματικής παραγωγής. Η τιμή του ρυζιού στα συμβόλαια του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 15,95 σέντς ανά λίμπρα, ενώ για παράδοση το Νοέμβριο η τιμή του φτάνει τα 16,16 σέντς ανά λίμπρα. Και βέβαια μην ξεχνάμε πως αυτές οι συγκυρίες ενδιαφέρουν και αφορούν άμεσα και την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει να επιδείξει μεγάλη δυναμική στην καλλιέργεια του ρυζιού. Το Σάββατο 24 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ, στην Κεντρική Πλατεία, στα Ριζά Χαλκιδικής, η ομάδα παραγωγών ριζών οργανώνει τη δεύτερη γιορτή ροδιού. Τα Ριζά είναι ένα από τα ζερβοχώρια Χαλκιδικής στην ημιωρινή περιοχή του Χολομόντα, οι κάτοικοι του οποίου αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συστηματική καλλιέργεια ροδιού και στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Η γιορτή ροδιού θα περιλαμβάνει 3 κύκλους. Πρώτον, ομιλίες για τα αγροτικά επαγγέλματα, για την καλλιέργεια ροδιού και για τις ευκαιρίες στη συστηματική και οργανωμένη καλλιέργεια αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Δεύτερον, έκθεση τοπικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και παρουσίαση της προόδου των νέων καλλιεργειών στα Ριζά. Και τρίτον, παραδοσιακό γλέντι στο χωριό. Η ομάδα παραγωγών ριζών στα ζερβοχώρια Χαλκιδικής
ενημερώνει όλους τους συμπολίτες της για το αναπτυξιακό όραμα, παρουσιάζει τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην παραγωγή ροδιού και στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή που είναι η βάση κάθε προσπάθειας. Το Σάββατο 24 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία στα Ριζά Χαλκιδικής.